Πάμε στη Βενεζουέλα τώρα, η οποία πραγματικά έχει βυθιστεί στο χάος. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, Αντώνη, ένας έφηβος και μια 27χρονη κοπέλα, η οποία χτυπήθηκε από σφαίρα στην καρδιά. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει για ακόμη μια φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Χάος στη Βενεζουέλα από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Δύο οπαδοί του Γκουαϊδό χάνουν τη ζωή τους από τα πυρά αστυνομικών, ανάμεσά τους μια 27χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε στην καρδιά. Οι τραυματίες από τις βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους του Καράκας ξεπερνούν τους 100. Το πραξικόπημα απέτυχε, υποστηρίζει ο Μαδούρο. Este golpe de estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca. Ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα. We have a lot of options open, but when we look at what's going on there, it's an incredible mess. Πομπέο και Λαυρόφ αλληλοκατηγορούνται για την εμφύλια διαμάχη στη Βενεζουέλα.